Το ιστορικό καφενεδάκι στο ισόγειο της αριστερής πτέρυγας του κτηρίου του Νομαρχιακού και Δικαστικού Μεγάλου Χανίων επιχείρησε να μισθώσει, προκυρήσοντας μάλιστα διαγωνισμό, η εταιρεία κινήτων του Δημοσίου. Την απίστευτα προκλητική και παράλογη ενέργεια της ΕΤΑΔ, αλλά και τη δικαστική διαμάχη της με την ιδιοκτήτρια του κτηρίου, που είναι η Περιφέρεια Κρήτης, αποκαλύπτει με σημερινό της δημοσίευμα η Νέα Κρήτη και το neakriti.gr. Το μόνο που ξέρουμε ότι εμείς ακυρώνουμε το διαγωνισμό. Λέμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, να έρθει μια εταιρεία, ας είναι και του Δημοσίου, που διαχειρίζεται ασύνη του Δημοσίου, και να κάνει διαγωνισμό εν αγνία μας και να μισθώσει ακίνητο δικό μας. Το καφενεδάκι βγήκε και σε πλειοδοτικό διαγωνισμό για να ενοικιαστεί από την ΕΤΑΔ το 2016 εν αγνία της Περιφέρειας Κρήτης, που εδώ και 8 χρόνια προσπαθεί να ανακόψει τον διαγωνισμό αλλά και να κατοχυρώσει την ιδιοκτησία της, εξηγώντας ότι η ΕΤΑΔ δεν είναι ιδιοκτήτρια και παρανόμως και αυθαιρέτως επιχείρησε να βγάλει τον χώρο στο σφυρί. Έγινε το 2016 όπως λέτε και εσείς. Το μάθαμε στην πορεία και προσήκαμε σωστά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα ιδιαίτερο θέμα. Η ΕΤΑ διεκδίκησε και άλλα νομαρχιακά κτίρια. Διεκδίκησε το κτίριο του Ρεθύμνου ολόκληρο, το οποίο το έχασε τα δικαστήρια. Ύστερα από αίτηση αναίρεσης που δεν έγινε δεκτή και μια χαμένη απόφαση στο διοικητικό εφετείο Χανίων από την Περιφέρεια Κρήτης, που στρεφόταν και κατά των Υπουργείων, η ιδιοκτήτρια του κτιρίου αντέδρασε με έφεση το 2020 στο Συμβούλιο της Επικρατείας, η οποία μάλιστα εκδικάστηκε πρόσφατα. Επομένως, δεν κινδυνεύουν ουσιαστικά να φανταστείτε, πλήρω μας βγαίνει ένας διαγωνισμός με οικονομικό αντικείμενο μάλιστα σημαντικό. Η ΕΤΑ βρέθηκε στα δικαστήρια με τον μειοδότη από ό,τι γνωρίζουμε. Και τέλος πάντων, μάθαμε για ένα διαγωνισμό που σε ένα δικό μας ακίνητο. Πλέον μετράει αντίστροφα ο χρόνος για να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας περί της νομιμότητας ή όχι του διαγωνισμού και ουσιαστικά περί του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Κυλικίου. Εδώ ήταν ένα κύτταρο ζωής για τα δικαστήρια και μάλιστα μετά που έκλεισε και χάθηκε και ο άνθρωπος ο οποίος το δούλευε, που είχε συνδέσει τη ζωή του με την ζωή των δικαστηρίων και της νομαρχίας από πάνω της περιφέρειας. Δεν είναι πια ίδια η εικόνα και η ατμόσφαιρα. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε να το ζωντανεύσουμε πάλι αργότερα, όταν ξεκαθαρίζουν τα πράγματα. Μάλιστα, πρόθεση της Περιφερειακής Αρχής είναι όταν τελεσιδικήσει η υπόθεση και ξεκαθαρίσει ότι η ιδιοκτήτρια είναι η Περιφέρεια Κρήτης, να το αξιοποιήσει διατηρώντας τη χρήση που είχε και στο παρελθόν, δηλαδή αυτή του αναψυκτηρίου.